Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σου λόγια. Είναι πράγματι σήμερα μια πολύ σημαντική, μια σπουδαία στιγμή για τα ναυπηγεία της Ελευσίνος. Και θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους όσοι εργάστηκαν για να μπορέσει να ψηφιστεί αυτός ο πολύ σημαντικός νόμος, έτσι ώστε σήμερα το μέλλον των ναυπηγείων Ελευσίνος, το μέλλον όλων των εργαζόμενων στα ναυπηγεία Ελευσίνος, το μέλλον όσων θα βρουν δουλειά στα ναυπηγεία Ελευσίνος, να είναι πολύ πιο αισιόδοξο. Μεγάλες ευχαριστίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, στον Νίκο τον Παπαθανάση, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, στον Δήμαρχο, σε όλους τους βουλευτές της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι στιγμή δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια να φέρουμε εις πέρας αυτό το εξαιρετικά σύνθετο σχέδιο εξυγίανσης. Θέλω όμως να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο Σωματείο και στους εργαζόμενους, διότι επιδείξατε μεγάλη συνδικαλιστική υπευθυνότητα. Αντιληφθήκατε ότι προκειμένου να γίνει πράξη μια τέτοια εξυγίανση, όλοι πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, πολιτεία, επενδυτής και εργαζόμενοι, να γιορτάσουμε μια σπουδαία μέρα για τα ναυπηγεία Ελευσίνης. Αυτό το οποίο πετύχαμε είναι να εξασφαλίσουμε όλες τις θέσεις εργασίας. Να λάβετε πίσω όλα τα δεδουλευμένα, να φέρουμε σχεδόν 200 εκατομμύρια σε επενδύσεις στο ναυπηγείο και να μπορέσουμε να επαναλάβουμε εδώ σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα αυτό το οποίο είχα την ευκαιρία να δω να γίνεται στη Σύρο, όπου πριν από 4 χρόνια το ναυπηγείο είχε την εικόνα ενός βομβαρδισμένου τοπίου. Σήμερα όμως, αν το επισκεφτείτε, είναι ένα ζωντανό ναυπηγείο με πλοία τα οποία περιμένουν να επισκευαστούν, με ικανοποιημένους εργαζόμενους και κυρίως ικανοποιημένους πελάτες. Γιατί κάποιοι στέλνουν τα πλοία τους στη Σύρο για επισκευή. Και είναι αδιανόητο, ήταν πάντα αδιανόητο για μένα, πώς είναι δυνατόν μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο στόλο στην εμπορική ναυτιλία παγκοσμίως να μην μπορεί να επισκευάζει τα πλοία στην Ελλάδα. Αυτό αλλάζει και θα αλλάξει και εδώ πέρα στην Ελευσίνα. Θα έρθουν πολλοί καινούργιοι πελάτες, μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πολύ σημαντικές συνεργασίες με μεγάλα ξένα ναυπηγεία και ναι, βεβαίως. Υπάρχουν και προγράμματα του πολεμικού ναυτικού τα οποία δρομολογούνται και τα οποία θέλουμε τα πλοία αυτά να μπορούν να χτιστούν στην Ελλάδα, όπως χτίστηκαν άλλα πλοία του πολεμικού ναυτικού, για τα οποία το ναυτικό μας σήμερα είναι εξαιρετικά υπερήφανο. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που μιλάω με τους ναυάρχους μας και μας λένε να αυτό το πλοίο χτίστηκε στην Ελλάδα, τα αρματαγωγά μας, παραδείγματος χάρη, και είναι τόσο αξιόπλοα που αποτελούν και σήμερα σημείο θαυμασμού από άλλα πολεμικά ναυτικά. Το ίδιο θα μπορέσουμε, φίλες και φίλοι, να ξανακάνουμε και εδώ στην Ελευσίνα. Το νερό μπήκε στα βλάκι. Θέλω να γνωρίζετε ότι εγώ προσωπικά αλλά και η κυβέρνηση θα είμαστε κοντά σε αυτήν την συνεχιζόμενη προσπάθεια. Σας θέλω και εσάς κοντά στο ναυπηγείο, γιατί ξέρω ότι πρώτα και πάνω απ' όλα αγαπάτε τη δουλειά σας. Και ξέρω ότι εδώ δεν είναι μόνο ένας μισθός, αλλά και μια αξιοπρέπεια, μια αίσθηση ότι συμμετέχετε σε μια μεγάλη προσπάθεια η οποία είναι ταυτισμένη με εσάς, ταυτισμένη με τη ζωή σας, ταυτισμένη με αυτόν τον τόπο, ταυτισμένη με την προκοπή των οικογενειών σας. Θα είμαστε κοντά σας, θα τη φέρουμε εις πέρας αυτήν την εξυγίανση και είμαι σίγουρος, αγαπητέ μου Πρόεδρε, ότι θα κάνετε πράξη αυτό που είπατε. Να γίνετε το καλύτερο ναυπηγείο στην Ευρώπη. Βάλτε τον πύχη των ναυπηγείων και θα προσπαθήσουμε να καλά, καλή δύναμη και πάντα επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.